Χιλιάδες θαυμαστές της θα τρέχουν στα οδεία τώρα. Μπορεί να έχουν πάει ήδη στα οδεία. Τι είναι αγάπη, τι είναι αγάπη. Κοίταξε, αν μου πείτε ότι θα πω ότι είναι ο δρότας στο μπλουζάκι σου, τα σβησμένα τα τσιγάρα στο ταυσάκι σου και τα κομμένα νύχια, θα κατηγορηθώ ότι υποστηρίζω το τραγούδι μου. Αυτό μπορεί Αλλά να είναι πιστεύω έρωτας. Ότι αυτό το τραγούδι που είπα, ακριβώς επειδή αναφέρεται σε αυτό το, αν θες... Αγάπη είναι εσύ, Ελένη. Ποιητική, σε αυτή την ποιήση, αν θες, τον ποιητικό τρόπο να περιγράφει, είναι και αυτό. Αγάπη είναι αρκετά πράγματα που κερδίζονται... μπορεί από την πρώτη στιγμή να μπορέσεις να ερωτευτείς έναν άνθρωπο. Σίγουρα την πρώτη στιγμή δεν μπορεί να τον αγαπήσεις. Αλλά νιώθεις, έχεις έτσι αυτό το ένστικτο ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα μείνεις για πολλά χρόνια. Και σιγά σιγά γνωρίζοντάς τον, αν αξίζει, θα τον αγαπήσεις. Θα απαντήσεις κι εσύ, Ελένη, στο ερώτημά σου. Τι είναι αγάπη. Νίκο, δεν μου παίρνει συνέντευξη σήμερα εμένα και ευτυχώς. Όχι, γιατί εγώ μια αθώα παρεμβασούλα έκανα. Ναι, ναι, τα αθώα τα δικά σου, άστα στους πολιτικούς. Εκεί τις θέλουμε τις παρεμβάσεις. Άσε μας εμάς. Να σου πω, Άννα, θέλω να μου αφιερώσει τώρα τραγούδι για τον Νίκο και την Κρίστη. Μισό λεπτό, βρήκα τη φράση. Ωραία. Γιατί πρέπει να την απαντήσω έτσι σε μία φράση. Αγάπη τελικά είναι να αγαπάς την αλήθεια του άλλου. Εν ολίγης, αυτό ήθελα να πω. Τώρα, το τραγούδι που θέλει η Ελένη να αφιερώσει για μένα και για την Κρίστη, ναι, εγώ θα έλεγα να το αφιερώσω εγώ στην Κρίστη. Ποιο και α, είναι ωραία. Το Όαση. Είναι το Όαση. Είναι η Όαση σου. Ναι. Και λίγα λες, Νίκο μου. Να τα ακούσουμε. Ανοιχτά παράθυρα, ταράτσες και σταθμοί ηλεκτρικοί. Όχι, δεν θα το κάνω. Θα κρεμάστω πάλι πάνω σου. Να μιλήσω, ακούγομαι, δεν ξέρω. Νίκο, σ' ακούμε, Ελένη. Νίκο, πες μου κάτι τώρα, ειλικρινά, η μουσική μπήκε στη ζωή σου μαζί με την Κρίστη ή και πριν είχε σχέση με τη Όχι, μουσική, την αγαπούσες τη μουσική, άκουγες με τη μουσική είχα καταπληκτική σχέση, πάντα. Θέλω να σου θυμίσω ότι έκανα συνεντεύξεις με την Άννα πολύ πριν γνωρίσω την Κρίστη. Εδώ είμαι μουσική. Και έκανα συνεντεύξεις με τους κορυφαίους του ελληνικού τραγουδιού πολύ πριν γνωρίσω την Κρίστη. Με όλους με τους κορυφαίους, γενικότερα από όλους τους χώρους έχεις κάνει συνεντεύξεις, Νίκο. Εγώ λέω αν ακούς. Κάνεις το καλύτερο της απάντησής μου όμως, γιατί με διακόπτεις. Συγγνώμη. Πάνω που σου έλεγα ότι με την Κρίστη η μουσική έγινε η ζωή μου. Και η ζωή μου έγινε μουσική. Και συνέβη ένα κακό. Μου πήρε την Κρίστη από τη ζωή μου, έτσι. Από τι. Ναι, γιατί η Κρίστη ήταν η μάνατζερ της Άννας για πολλά χρόνια. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτές τις ανοησίες λες και σε πληροφορούν όλοι μετά. Υπέροχα.
Γεια σου, Κρίστη. Λοιπόν, τι λέγατε πριν όταν μπήκα έτσι και άρχισα να κάνω εγώ ερωτήσεις? Μπορώ να ρωτήσω ακόμα ή θέλεις να μιλήσεις εσύ, Νίκο? Πώς? Όχι, όχι, σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δική σου σήμερα η αναβίση. Πολύ χαίρομαι. Δική μας είναι, τη μοιραζόμαστε και οι δύο. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω την Άννα. Είχα διαβάσει κάπου πρόσφατα ότι έλεγε ότι θα ήθελε από εδώ και μπρος, μάλλον από του χρόνου ίσως, να κάνει μια αλλαγή στις νυχτερινές της εμφανίσεις. Στο χώρο ίσως. Και το είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή. Τι ακριβώς εννοούσες, Άννα? Πιο μικρούς χώρους? Τι ακριβώς? Συναυλιακούς? Τι? Κοίταξε, όπως ξέρεις, εδώ και πολλά χρόνια, Ελένη μου, αλλάζω συνεχώς. Αυτό που με πειράζει πάρα πολύ, έλεγα στον Νίκο, είναι πλέον οι ώρες που δουλεύουμε. Δηλαδή, αυτό με πειράζει πάρα πολύ και πιστεύω ότι πειράζει και τον κόσμο. Ξέρεις πόσα παράπονα ακούω? Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, βγαίνω σαν Άννα στις 2 η ώρα τη νύχτα. Αυτό με πειράζει πάρα πολύ το ωράριο. Αλλά και οι χώροι. Έχω κατά καιρούς κάνει διαφορετικά πράγματα, όπως ήταν τα δύο musicals. Έχω κάνει μικρούς χώρους, έχω κάνει μεγάλους χώρους. Έχω απόσχη. Το θέατρο το αγαπάς? Το θέατρο πάρα πολύ το αγαπάω. Και γενικά, όπως γίνεται έτσι όλη η επικοινωνία, έχει μια ιερότητα έτσι διαφορετική και μια άλλη προσέγγιση. Και μου αρέσει αυτό. Θα ήθελα να το ξανακάνω. Εγώ δεν μιλώ μόνο για το μουσικό θέατρο. Ρωτώ αν θα μπορούσες να παίξεις στο θέατρο ή σε μια ταινία σε έναν κανονικό ρόλο. Όλοι λένε ότι μπορώ. Δέχομαι πολλές προτάσεις. Δεν είμαι σίγουρη αν είμαι τόσο καλή ηθοποιός όσο πιστεύουν ότι είμαι. Πάντως, με τη Μάλα, συγγνώμη, ήταν υπέροχες έτσι οι κριτικές που εισέπραξα και με το Μάλα και με τους Δαίμονες. Εγώ θέλω να πω όμως ότι και σε πιο απλό πράγμα. Με ενδιαφέρει να κάνω διαφορετικά πράγματα γενικά. Συγγνώμη, θέλω να πω ότι τα βίντεο που έχεις κάνει πέρσι πριν βγεις στην πίστα να τραγουδήσεις, αυτά που ουσιαστικά διακομωδούσες τον εαυτό σου πάρα πολύ. Αυτό μου αρέσει, το αγαπημένο μου topic, έτσι, αγαπημένο μου πράγμα να κάνω. Καταπληκτικό στιγμιότυπο το βίντεο εκείνο που είχατε ετοιμάσει πέρσι πριν βγει στην πίστα. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, ήσουν πάρα πολύ καλή και ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Ευχαριστώ. Και αυτό είναι έτσι, ίσως μου δίνεις και την πάσα να πω ότι παίρνει και ο κόσμος μια γεύση, όσοι το έχουν δει, από το τι περίπου θα είναι και αυτό το reality που ετοιμάζω για τον Α. Επειδή γι' αυτό ουσιαστικά δεν έχει διαρρεύσει κάτι συγκεκριμένο, απλά ότι κάτι ετοιμάζεται στον Α. Έχεις να μας πεις κάτι παραπάνω? Δηλαδή, μην ρωτήσει και ο Νίκος την άλλη φορά, ναι. Θα είναι από πίσω σου όλη την ημέρα? Τι ακριβώς είναι, τι θα δούμε? Κοίταξε, δεν είναι ακριβώς από πίσω μου όλη την ημέρα, όπως ας πούμε βλέπουμε. Δεν ξέρω, μεταδίδονται εδώ οι Osbournes, ας πούμε? Όχι, δεν θα είναι αυτό που Osbournes, θα κάνεις. Καμία σχέση, πώς λέμε, καμία σχέση καμία με αυτό, σχέση. Καμία σχέση με αυτό. Απλά είναι διαλεγμένες στιγμές και από πολύ Πάντως, παλιά. Πάντως είδες ότι όλοι νομίζουν αυτό, ναι. Και εγώ αυτό νόμιζα. Ότι θα είναι μια κάμερα που θα ακολουθεί την Άννα από το πρωί με την οδοντόβουλτσα μέχρι το βράδυ που πέφτει στο κρεβάτι. Αυτό νομίζω θα ήταν αυτοκτονία αν το έκανα στον εαυτό μου και ούτε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ήθελε να δει κάτι τέτοιο. Καλά, ο κόσμος θα ήθελε, αλλά το θέμα είναι αν εσύ δεν έχεις να το κάνεις. Ποιος κόσμος εξαρτάται? Γιατί υπάρχει και κόσμος που πραγματικά παίρνω μηνύματα που δεν το θέλει. Ο κόσμος που βλέπει reality μόνο, έτσι. Όχι. Νομίζω ότι και εγώ ίδια, επειδή ό,τι γύρισα μέχρι τώρα το έκανα καθόλου ποζαριστά, ούτε με πλάνο. Έγιναν αυθόρμητα πάρα πολλά γυρίσματα σε ταξίδια που έχω κάνει στην Αυστραλία, στην Κύπρο. Έχει γίνει μια σειραφή, αν θες, από τη ζωή μου πριν, από τώρα και από τότε θα γυρίσουμε μέχρι να βγει στον αέρα. Νομίζω και εγώ ότι θα είναι κάτι που και εγώ ίδια, αν θες, θα το καταλάβω όταν πλέον το δω στο μοντάζ. Έτσι. Αλλά σίγουρα από ό,τι έχω γυρίσει είναι η ζωή, αν θες, και ο κόπος, το τι συμβαίνει μέχρι να ανέβει μια παράσταση, το τι περνάω μέχρι να γυρίσω ένα δίσκο, το τι συμβαίνει στη ζωή μου ανθρώπινα και με μια αλήθεια γοητευτική και όχι απομυθοποιητική, σε επίπεδα trash, ας πούμε, αυτό που λέμε, έτσι, που πολλά reality το έχουν.